τελειώσισε. Θέλετε κλαρίνα. Εραβούμε, με ξέρεις τώρα, εγώ με κλαρίνα θέλω να ξεκινάω. Hello! Γεια σας λοκόπεδα! Γεια σας κουτσινάκια μου όμορφα! Για να σας δω, για άλλα τα λίγο κοντά, έλατε, 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 έλατε. Α, μια χαρά μου είστε και σήμερα, καλέ. Η Πάολα μου και πανέμορφη. Ουράκι! Τι θες μωρέ κάθε πρωί φωνάζεις? Αγάπη μου! Τι είναι, τι είναι, τι αγάπη, θες? Τι πρωί καλέ, 2 η ώρα έχει πάει. Σύνελθε λίγο, σύνελθε λίγο. Λοιπόν, να σου πω, πώς με βλέπεις σήμερα? Είμαι υπέροχα, παιδί. Ναι, εντάξει, είσαι λίγο ατιμή. Κοίτα λίγο, κοίτα. Τι, ποιος είσαι? Σου θυμίζω κάτι? Ναι, με, σβούρα. Σου θυμίζω μια μουντέλα. Σβούρα. Ποια σβούρα? Έτσι όπως γυρνάς. Σου θυμίζω μια μουντέλα. 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 Τελικορό. Όχι, τέλει Calvin Klein, διότι παιδιά εντάξει θα έχει γίνει χαμός, έχει γίνει παζουρλισμός με τον Justin Bieber, με την Kendall Jenner, με πολλούς ακόμη έτσι απλούς καθημερινούς ανθρώπους σαν και εμάς βρε αδερφέ, οι οποίοι ποζάρουν μέσα στα Calvin Klein τους και πραγματικά είναι υπέροχοι και πιο sexy από ποτέ. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι τον έχετε δει ρε παιδιά τον Justin Bieber, ο οποίος ποζάρει παιδιά. Κούκλος. Σε όλες τις τάσεις λεωφορείου που έχει ένα ροζ φόντο από πίσω, ουράκι μου. Ροζ, ροζ. Είναι το παιδί, φοράει Calvin Klein και είναι σε μια φάση έτσι. Τι αυτό. Είναι αυτό. Αυτό το πράγμα, έτσι, κάπως έτσι, κάπως έτσι είναι. Και μάλιστα αυτό που λέει ο Justin Bieber, I dream in hashtag my Calvins. Δηλαδή, ονειρεύεται μέσα στα Calvin Klein του εσόρουχα. Ρούχα! Από την άλλη, η Kendall Jenner τι λέει? Τι λέει? Τι λέει? I feel free in my Calvin Kleins. Και εγώ. I feel free. Free, ε? Free αισθάνεται μέσα στα Calvin Kleins της. Και εγώ θα σου πω, παιδιά, I jog in my Calvins. Διότι ναι, το νιώθω πραγματικά. Θέλω να το μοιραστώ μαζί σας τι ακριβώς αισθάνομαι όταν φοράω Calvin Klein. Και εγώ που σας αγαπώ πάρα πολύ, θέλω να σας βάλω και εσάς στο παιχνίδι και να συμμετέχουμε όλοι φορώντας τα Calvin Klein μας. Πώς? Θέλω να μου γράψεις ένα hashtag και να το συμπληρώσεις εσύ, να συμπληρώσεις τη φράση I κενό, αυτό που αισθάνεσαι εσύ, αυτό που θέλεις να βγει προς τα έξω όταν φοράς τα Calvin Klein σου και hashtag my Calvins. Όποιος το βρει ενδιαφέρον και όποιος θέλει να το σχολιάσει, σας παρακαλώ πάρα πολύ να το ανεβάσει και θα έχει την ευκαιρία να έρθει εδώ στο Loca Report να φοράμε και οι δύο Calvin Klein. Έλα, και τώρα να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Ναι ρε φίλε, ναι. Θα ανεβάσω σήμερα φωτογραφία μέσα στα social. Θα ανεβάσω μέσα, εγώ όμως, αυτό που μέσα όλα. Μέσα, λοιπόν, θα ανεβάσω εγώ αυτό που αισθάνομαι μέσα στα Calvin Kleins μου και θέλω κι εσείς από κάτω να πάτε να μου γράψετε σχολιάκι. Άι, τι αισθάνεσαι, hashtag my Calvins. Και όποιος είναι πιο έτσι τρελοπονηρός, αστείος, ναι, και πρωτότυπος, ναι, θα ναι, έρθετε ναι εδώ μαζί μου, εδώ θα το σχολιάσουμε όλα. Λοιπόν, περιμένω, θα ανεβάσω και στο προσωπικό μου λογαριασμό όλες αυτές τις μέρες, έχω πάθει θυσμό, θα φοράω Calvin Klein. Κατάλαβες, θες κι εσύ να τη βγάλω τη φανελίτσα να στη δώσω. Δώστη μου. Τι θέλεις, δώσε μου το εσύ από κάτω. Τι αισθάνεσαι μέσα. Το από κάτω δώσε μου. Α, δεν μπορώ. Γιατί, τι θες και το τζιν μου. Όχι. Θες να βγάλω και το τζιν. Εντάξει, θα τα βγάλω για σένα. Λοιπόν, άλλο ένα Loca Report είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Κάτσε βρε, ακόμα δεν αρχίσαμε. Ακόμα λοιπόν δεν αρχίσαμε. Σας έχω σήμερα. Τι σας έχω? Σας έχω γκοσιπιές. Σας έχω ευνάδα. Θα σας πω ευνάδα. Τι. Θα σου το αποκαλύψω μετά. Μην τα ξέρεις όλα από τώρα. Λοιπόν, σας έχω πολύ ωραία πραγματάκια. Θα διαβάσω ποιηματάκια, θα διαβάσω σχόλια. Αλλά όλα αυτά θα τα κάνω μετά από το σύντομο break. Και επανέρχομαι. Get ugly. Όχι ρε φίλε. Έλα ρε φίλε τώρα. Δηλαδή τώρα γιατί έχω κάτι. Μισό. Τι μισό? Εδώ στο δυνατά. Δώσε ρε φίλε τώρα, δεν βλέπεις τι γίνεται. Ξέρετε πώς θα μου φτιάχνετε τη διάθεση όμως, ε. Ξέρει είναι πάνω το ουρί του μικροφόνου. Χα! Λοιπόν! Κάνε και το άλλο το χίχου, αυτό το... Ποιο? Χίχου! Αυτό, το λόγουσικα. Το ξέρει.
ξέρεις, το ξέρεις, το θέλεις και εσύ αυτό, δηλαδή. Γιατί ο συγχωρεμένος κολλάει παντός καιρού, ρε παιδί μου, δηλαδή. Ξέρεις πώς θα μου φτιάχνεις τη διάθεση. Μην έρθω λίγο βουρλισμένη εδώ πέρα που λένε και στο χωριό μου. Μου βάζεις ένα Michael Jackson και έχετε και σιώνει η κατάσταση, στρώνει. Λοιπόν, πώς θα στρώσει όμως τώρα καλύτερα η κατάσταση, θα σου πω. Το Madwalk 2016 by Aperol Spritz έρχεται. Έρχεται, δηλαδή τι έρχεται, να έφτασε, το βλέπω από μακριά. Και θέλω να σου πω ότι θα γίνει τη Δευτέρα 18 Απριλίου στις 9 η ώρα στις αποθήκες Μπίτρου, η μεγαλύτερη γιορτή τώρα, τι να λέμε. Τι να λέμε τώρα που λέει και ο Αλέφαντος, το λέει αυτό, ποιος το λέει. Τι. Ο Αλέφαντος το λέει, τι να λέμε τώρα. Στα παιδιά 3-0. Αυτός, ναι. Λοιπόν, η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο event της μόδας και της μουσικής όπου παντρεύεται μοναδικά έρχεται 18 Απριλίου. Το εντυπωσιακό event θα συνοδεύσει φυσικά η Δέσποινα Βανδύ, η νούμερο 1 τραγουδίστρια και performer. Και σας προσκαλούμε όλους από τώρα, 18 Απριλίου, save the date. Τώρα, τι θα κάνετε εσείς για να έρθετε, πρέπει να πάρετε τα εισιτηριάκια σας, που μπορείτε να τα προμηθευτείτε. Έχει ξεκινήσει η προπόληση εισιτηρίων online στο www.viva.gr, στα καταστήματα Public, το Πασοτηρίου, 7spot, Ιανός, Media Markt, Reload και τηλεφωνικά στο 11876. Οπότε, όσοι πιστοί, προσέλθετε στο Madwalk 2016 by Aperol Spritz και επειδή σας αγαπώ κουτσουνάκια μου και δεν σας έχω αφήσει ποτέ έτσι, ούτε εγώ αλλά ούτε το Mad, έχω και το μεγάλο διαγωνισμό. Διαγωνισμός Fashion Studio at Athens Metro Mall. Τώρα, θυμάσαι πέρσι που είχες πάει στο Athens Metro Mall και είχες πάρει μέρος και δύο τυχεροί από εσάς είχαν περπατήσει στο catwalk του Athens Metro Mall, πήγα να πω. Ναι, του Athens Metro Mall αρχικά και μετά στο Madwalk. Φέτος, τι θα γίνει, το πρώτο εμπορικό κατάστημα στα νότια προάστια, το οποίο πραγματικά γίνεται πανζουρλισμός κάθε τρεις και λίγο, σου δίνει φέτος την ευκαιρία να πάρεις μέρος σε ένα σούπερ διαγωνισμό του Fashion Studio, τα Athens Metro Mall. Όλα αυτά θα γίνουν στο εμπορικό κέντρο στις 8 Απριλίου, save the date. Τώρα τι μπορείς να κάνεις εκεί πέρα. Έρχεται το Madwalk 2016 by Aperol Spritz, αλλά έρχεται και το Athens Metro Mall στο καπάκι για να σε κάνει να ξεχωρίσεις. Μπες και στο Facebook μας, στο official Facebook page του MAD TV και stay tuned για να μάθεις τι διαγωνισμός είναι αυτός και πώς μπορείς να συμμετάσχεις κι εσύ. Γιατί πάλι ένα στέρι θα λάμψει και θα είναι και VIP αυτή τη φορά. Και VIP και στυλιζαρισμένος, έτοιμος και τι να σου λέω τώρα δηλαδή. Φέτος τα σπάμε, τα σπάμε. Λοιπόν, επανέρχομαι εδώ πέρα στην τάξη και πηγαίνω μέσα στο official page του mattv.gr για να ενημερωθούμε, βράδερφε, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Παντρεύτηκε κανένας, ναι. Ξέρεις ουράκι. Πάλι. Όχι, δεν ξέρω, ρωτάω εσένα. Τρώμε πολύ κουφέτα, ρε μάτω. Τρώμε πολύ κουφέτα, Χώρισε κανένας. Για πες. Όχι, δεν ξέρω, έτσι ρωτάω εσένα. Ναι, κάποιος. Κοίταξε να δεις. Λοιπόν, επειδή σου έλεγα πριν για το Madwalk, θέλω να στο βάλω λίγο να τα ακούσεις. Θέλω να στο βάλω λίγο και να το δεις. Θέλω να κάνω σωστό promotion μέσα από αυτή την εκπομπή. Θα συνδεθώ με τα ουράκια μου πάνω. Για συνδέσου. Για περίμενε λίγο να συνδεθώ, γιατί είμαι και λίγο ζαβής. Αυτό δεν τα έχω και πολύ καλά με τεχνολογία. Έλα, 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 το έχουμε. Να πατήσω το πλάι. Πλάι, Το πατάω, παιδιά. Και ακούστε. Και στο πλάι. Να το γυρίσω και στο πλάι. Περίμενε. Έλα, κόψε τη μουσική. Α, δεν παίζει ήχο. Γιατί? Α, δεν παίζει ήχο. Και εγώ το πατάω. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να σας δείξω λίγο το καταπληκτικό Madwalk 2016 by Aperol Spritz, το οποίο έρχεται, το νούμερο 1 music project, το οποίο μπορείτε να πείτε και να δείτε το trailer μέσα στο official page μας, αλλά και στο Facebook, παντού. Λοιπόν, δεν πειράζει, το αντιπαρέρχομαι. Θα πάω σε μία αγαπημένη, σε μία φίλτατη. Ξέρεις που θα πάω? Για πες. Ξέρεις που θα σε πάω? Ποια στη δικιά αυτή? Σου την αγαπημένη, όχι τη Lady Gaga. Την άλλη. Την άλλη. Ποια είναι η αυτή άλλη? Που είχε πάει χτες στο γενέθλιο της Lady Gaga. Που σου έλεγα που μου αρέσει πάρα πολύ, που έχει το ίδιο όνομα με τον αραβωνιάρη της Lady Gaga. Taylor. Βιτάρα. Τι βιτάρα, μωρέ, την Taylor Swift. Την Taylor Swift, λοιπόν, πέταξε αυγά. Σε ποιον? Στον αδερφό της. Γιατί? Εναντίον του αδερφού της. Τώρα, εσύ γιατί, για ποιο λόγο θα πέταγες αυγά σε κάποιο άνθρωπο? Πού, έτσι.
Γιατί έτσι. Για πλάκα. Γιατί δεν το χωνεύεις για πλάκα. Είσαι πολύ μπροστά. Γιατί κι αυτή για πλάκα του τα πέταξε. Στην Αμερική λέει όταν μπαίνει η άνοιξη. Πετάνε αυγά. Πετάνε αυγά, ναι. Λέει όταν ο κόσμος λέει βάφει τα αυγά και τα... δεν τα τσουγκρίζει μεταξύ του. Όπως εμείς το Πάσχα. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή βάφει τα αυγά και δεν τα βράζει. Πώς γίνεται να βάψεις αυγά χωρίς να τα βράσεις. Με γιατί, τι, ποια διαφορά. Για να βάψουμε αυγά τα βράζουμε. Όχι. Έτσι, τα βάζουμε άβραστα. Άμα θες. Γιατί δεν έχω βάψει ποτέ αυγά στη ζωή μου, για να ξέρω. Τα παίρνω έτοιμα από το σούπερ μάρκετ. Βαμμένα. Ε? Βαμμένα. Βαμμένα, με κάτι λαγουδάκια πάνω, με κάτι σπιτάκια, με κάτι τέτοια πράγματα. Και κάθος λοιπόν, σπιτάκια, λες και τα τι πρόσεξε έκανα. Να δεις τώρα τι έγινε. Η οικογένεια της Taylor βγήκε, λέει, έξω στον κήπο τους, εκεί πέρα τον υπέρλαμπρο και αναμετρήθηκαν όλοι μαζί, λέει, σε ένα battle με τα αυγά τα οποία φρόντισε να τα βάψει μάλιστα η ίδια η Taylor Swift και ανέβασε, λέει, στον προσωπικό της λογαριασμό όλο τον πόλεμο, τον αυγοπόλεμο. Λοιπόν, ωραίος ο αδερφός της, παιδιά, δεν κακός, για δώσε μου λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γίνεται εδώ στο πλάι, ρε μάτω, να μεγαλώσει λίγο. Στα πλάια δεν μεγαλώνει στα άλλο. Στα πλάια δεν γίνεται. Λοιπόν, τη βλέπεις εδώ πέρα την Taylor Swift, η οποία υπέρλαμπρη, αλλά θα παίξει το βίντεο όμως. Γιατί θα μην παίξει. Ένα ακόμα, εντωμεταξύ το κάθε της post, παιδιά, το κάθε βίντεο, 1,1 εκατομμύρια views, έτσι, δηλαδή. Και από κάτω, 8.500 σχόλια. 10.000 σχόλια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για καλό λόγο ήταν το τσούκρισμα του αυγού και το πέταμα. Να είναι καλά, μας άρεσε πάρα πολύ η Taylor Swift. Την αγαπάμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Και σας αφιερώνω το επόμενο break που έρχεται μαζί και το τραγουδάκι της. Έρχομαι, μη φύγει κανείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε δείξω, αν το ξέρεις. Εκεί θα κάτσεις. Εδώ, στο σκυλάκι. Εκεί θα κρατάς την κάμερα. Ούτε ακόμα αν σε δελεάσω, δεν θα έρθεις κοντά μου. Όπ, ήρθα. Τι έγινε. Ούτε ακόμα αν σου πω, κουτσουνάκια μου, όμορφα, ουράκια μου, δεν ξέρετε τι δώρο σας έχω εγώ πέρα εδώ φυλαγμένο, εγώ και το MAD TV. Τι? Εγώ δηλαδή. Εγώ. Ναι. Όχι εγώ, η Κοσμοτέ βασικά και το MAD TV. Samsung Galaxy S7 Edge. Το πιστεύεις. Παιδιά, δίνουμε δώρο Samsung Galaxy S7 Edge. Πραγματικά, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το κινητό. Είναι ένα από τα καλύτερα της αγοράς. Ταξιδέψαμε εγώ, το Ουρί και ο φίλος μας ο Καρέτσος μέχρι τη Βαρκελόνη για να δούμε το πρώτο του λανσάρισμα. Και εγώ είναι το καλύτερο κινητό που έχω πάρει στα χέρια μου αυτή τη στιγμή. Και το MAD TV και η Κοσμοτέ μπορούν να σου το κάνουν δώρο, μπορεί να γίνει δικό σου. Πάρα πολύ απλά, πώς μπορείς να το κάνεις αυτό. Μπαίνεις στο site του MAD TV, στο www.mad.gr, βρίσκεις το ειδικά διαμορφωμένο tab και απλά δηλώνεις συμμετοχή. Και δεν ξέρεις, μπορεί αυτό το κινητό, αυτή η κινητάρα να γίνει δική σου. Οπότε μην χάνεις χρόνο και δήλωσε συμμετοχή. Πραγματικά, παιδιά, σας μιλάω ειλικρινά. Εγώ που δεν. Με τα κινητά, επειδή μου κάθε φορά που βγαίνει, δεν ενθουσιάζομαι είναι. Τόσο πολύ. Δεν υπάρχει το κινητό. Παιδιά, δεν υπάρχει, σας το λέω. Είναι αδιάβροχο. Πρόσεξε να δεις, είναι αδιάβροχο. Έχει την πιο σούπερ φωτογραφική μηχανή που έχει αυτή τη στιγμή κινητό τηλέφωνο. Τρομερό design, είναι τεράστιο. Πόσο είναι, εντάξει, όχι τόσο. Είναι πιο μικρό, ρε παιδί μου, αλλά είναι κινητάρα. Οπότε μπες γρήγορα και δήλωσε συμμετοχή, γιατί μπορεί να γίνει δικό σου, δεν ξέρεις. Επίσης, τι άλλο μπορείς να κάνεις. Επίσης, μπορείς να είσαι εσύ ένας από αυτούς που έχουν το X μέσα τους, αλλά δεν το ξέρουνε. Το X Factor. Πώς θα γίνει αυτό? Τη Δευτέρα στις 4 Απριλίου στις 10 το βράδυ μπορείς να συντονιστείς στη συχνότητα του Sky, αυτό που όλοι περιμέναμε, να δούμε τι θα γίνει τελικά με το X Factor που θα το παρουσιάζει ο Σάκης Ρουβάς και θα γίνει ο χαμός. Αυτό είναι αναμενόμενο. Για να απολαύσεις λοιπόν την πρεμιέρα στο πιο φαντασμαγορικό show του The X Factor, αν θέλεις όμως να δεις νωρίτερα το πρώτο επεισόδιο, πρόσεξε τώρα, αν είσαι ανυπόμονος και πολύ καλά κάνεις. Αν θες να δεις το πρώτο επεισόδιο λοιπόν από τις οντισιόν, δεν έχεις παρά να δηλώσεις συμμετοχή στο sky.gr / X Factor και οι ακροατές που θα δηλώσουν πρώτη συμμετοχή θα παρακολουθήσουν από κοντά το πρώτο The X Factor στα Village Cinema, στο The Mall Athens, στο Μαρούσι, 5η 31 Μαρτίου στις 8 το βράδυ. Δηλαδή,
θα έχεις αποκλειστικότητα εσύ πρώτος από όλους να δεις το X Factor και να ξέρεις να είσαι μπροστά, ρε παιδί μου, να ξέρεις τι γίνεται, κατάλαβες. Και όχι τώρα όπως και όπως από την καρέκλα του σπιτιού σου, θα το δεις πραγματικά σε μια τεράστια κινηματογραφική αίθουσα. Φυσικά, όπως σου είπα, θα έχεις την ευκαιρία να το κάνεις αυτό στο The Mall Athens στο Μαρούσι. The Mall Athens. Φιλάκια σε όλους εκεί πέρα που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τώρα επειδή έτσι έχουμε λίγο καιρό να συγκινηθούμε, Ουράκη, πόσες φορές έχω πει εδώ πέρα, ας πούμε, ότι να είναι ακατάληπτα πράγματα κάθε μέρα. Έτσι, θέλω λίγο να σε συγκινήσω, διότι τον τελευταίο καιρό... Ναι. Δεν έχουμε πει, ρε παιδί μου, μία είδηση έτσι πιο συγκινητική. Και με τι μπορείς να συγκινηθείς πιο πολύ? Με ζωάκια. Θα σου δείξω ένα σκυλαράκι, μην το βάλεις ακόμα, κόψε λίγο. Καντήρ! Να σου πω... Κόψε, ρε! Μπορείς να μου βάλεις μία μουσική έτσι λίγο λυπητερή. Λυπητερή? Ναι. Ξέρεις αυτές τις μουσικές που μου βάζεις όταν απαγγείλω κανένα πείμα, κάτι που τις έχεις φυλαγμένες στο σιρτάρι. Βάλε αυτή τη... Βάλε κανένα φλάουτο. Αυτή τη Συγκρού Ακαδημία, αυτό. Πώς τη λένε αυτή, την τρελή. Λοιπόν, δεν θα το διακομωδήσω αυτό που θα δείξω, διότι δεν γίνεται να διακομωδήσεις μια τέτοια κατάσταση. Θα μιλήσω για ένα σκυλί. Για ένα σκυλαράκο. Που έκανε τι? Τα οποία, παιδιά, να σας πω, το τελευταίο καιρό είμαι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένη με τα ζώα. Πάντα ήμουνα δηλαδή, αλλά τώρα τελευταία, επειδή προσέχω και ένα σκυλαράκι, και έχω έρθει πιο κοντά με το ζωικό βασίλειο, δηλαδή με τα ξαδέρφια μου. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω ένα σκυλάκι το οποίο βρέθηκε εγκαταλειμμένο σε άθλια κατάσταση. Ήταν δεμένο σε ένα φανάρι της τροχέας, ενώ έβρεχε καταρακτοδός. Και το περιστατικό συνέβη στη παραμονή Χριστουγέννων και δημοσιεύτηκε στη Daily Mail. Έχει τώρα πολύ καιρό, αλλά τώρα δημοσιεύτηκε. Το βρήκε μια φιλανθρωπική οργάνωση, η Respect A, και το βοήθησε. Λοιπόν, θέλω να δείξουμε λίγο φωτογραφίες. Για Ουράκι μου, συνδέσου. Να το. Βλέπεις πως ήταν, ρε εσύ. Βλέπεις πως ήταν το καημενουλάκι μου. Κοίτα, δώσε τι. Μα ποιος άνθρωπος μπορεί να αφήσει αυτό το πλάσμα έτσι απροστάτευτο και αβοήθητο και να καταλήξει σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, πραγματικά πονάει η ψυχή μου όταν βλέπω τέτοιες εικόνες με αθώα σκυλάκια, αλλά ευτυχώς, όπως είπαμε, βρέθηκε στα χέρια πολύ καλών ανθρώπων σε μια φιλοζωική και κοίτα πως είναι τώρα. Οπ, μοντέλο. Κοίτα, μοντέλο. Είδες τι όμορφο που είναι. Άλλος είναι, ρε. Αυτός είναι, βρε. Δεν είναι αυτό. Πλάκα. Αυτός είναι ο σκυλαράκος. Να, οι δύο καλοί άνθρωποι που το βοήθησαν. Βλέπετε, παιδιά, πώς ήταν πριν. Κοίτα πώς ήταν πριν. Το καημενούλι μου, το οποίο είχε λάσπες πάνω του. Είχε... Και τι δεν είχε πάνω του. Το πιάσανε, το κουρέψανε, το ταΐσανε, τα αγαπήσανε. Και να το πώς είναι σήμερα. Και να μου πεις τώρα, γιατί μου δείχνεις, βρε Μαντώ, αυτές τις εικόνες? Στις δείχνω γιατί, ρε παιδιά, χτες καθώς καθόμουν στο... στο σπιτάκι μου, καθώς και εγώ ήμουνα, έβλεπα διάφορες φωτογραφίες από ζωάκια και πώς τους συμπεριφέρονται. Να, ορίστε και εδώ, ζωάκια όμορφα έχουμε. Καλά, εδώ αυτά... Όχι, αυτό δεν είναι ζωάκι, δεν πρόλαβες να το δείξεις, είχαμε κάτι ωραία σκυλαράκια εδώ. Καθόμουν, που λέτε, και κοίταζα στο Facebook διάφορες φωτογραφίες και εικόνες και έβλεπα σκυλάκια και σκύρτησε λίγο η καρδούλα μου και έψαξα σήμερα να βρω αυτό το σκυλαράκι και λέω να σας το δείξω, να δείτε τι θαύματα που κάνει η αγάπη. Και να σας πω και κάτι, λοκοπεδάκια μου, κουτσουνάκια μου, εσείς που με ακούτε τώρα αυτή τη στιγμή. Τι θα κάνει? Αν βαλέτα. Θέλετε... Σταμάτα. Νόμιζα ότι θα κάνεις προθέρμανση, θα πρέπει να κάνεις ανοίγματα. Όχι, ρε. Για να έρθω στη θέση μου. Να, λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να υιοθετήσετε ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, ένα ζωάκι, οτιδήποτε, θα πρέπει να είστε απόλυτα συνειδητοποιημένοι ότι θα πάτε να... Μέχρι και εγώ το κάνω. Να το πάρετε. Μέχρι και ο Άλεξ. Καλά, εσύ έχεις και αυλή, μια χαρά τα περνάει η μπέμπα. Ου, τέλεια. Αλλά είναι μεγάλη ευθύνη, λοκοπεδάκια μου, να ξέρετε, το σκυλάκι πρέπει να το βάζεις μία ώρα να το πηγαίνεις, μία ώρα να κάνει τσίσα του, να κάνει την ανάγκη του το δεν πρωί. Δεν κάνει μία ώρα συνέχεια τσίσα του. Εντάξει, όχι μία ώρα, αλλά θα πρέπει, ρε παιδί μου, να είσαι έτοιμος να αναλάβεις κάποιες ευθύνες. Τώρα, φεύγω, που θα καταλήξει, ρε Μαντώ, ποιο είναι θέλω το θέμα να καταλήξω μας. Στο να είστε συνειδητοποιημένοι όταν παίρνετε τα ζώα και να είστε έτοιμοι να αναλάβετε μία μεγάλη ευθύνη, γιατί το σκυλί ναι. Είναι σαν το μωρό. Αυτό.
Δώσε, πέρασε και το κοινωνικό μου. Αυτό ήταν όλο. Το κοινωνικό μου μήνυμα σήμερα. Αυτό ήταν. Πω, θες πω, και άλλο. Αυτό δηλαδή πραγματικά. Μα είδες τι κοινωνικιά μπορώ να γίνω. Έχουν κατσαρώσει τρίχες μου. Το ξέρω, σε βλέπω, δεν σε βλέπω. Πάμε σε ένα break λίγο για να συνέλθεις από το κατσάρωμα και έρχομαι να διαβάσω ποίηση. Αυτό είναι. Και έρχομαι να διαβάσω και μηνύματα από τα παιδιά. Αυτό θα κάνω, ναι. Ναι. Έχεις κανένα καλό σήμερα. Ναι, έχω πολύ ωραία πράγματα να πω σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Δώσε το break μου και έρχομαι. Άραξε εσύ και ερχόμαστε. Εδώ αράζω. Μην κουνηθείς εκεί. Δεν κουνιέμαι εδώ. Περίμενε. Μέσα στα Calvin Klein's μου κάθομαι. Κάτσε στην καναπεδάρα σου. Έτσι. Άντε, άραξε εκεί. Πού πήγε η τρελή πάλι. Ψάξε, ψάξε, δεν τα με... Πού είμαι! Α, με βρήκε, μωρέ, με βρήκε. Γιατί έχω ανέβει εδώ, πάνω, σε αυτό το βήμα. Για ποιο λόγο έχω φορέσει τη φανταστική μου τίβενο. Ήρθε η ώρα να παγγείλω. Ήρθε η ώρα να πω ποιηματάκι. But in English today, not Greek. Θα έχει υπότιτλους από κάτω ή όχι. Δεν θα έχει υπότιτλους γιατί μιλάω άπτες στα αγγλικά πρώτον. Αλλά δεύτερον θέλω να σας πω για το The Booth Party, το οποίο παράληψής μου δεν σας είπα, ξεχάστηκα. Πραγματικά έγινε χαμός. Η 5η-24η του μήνα με τους Playmen να παίζουν σε ένα τρομερό DJ set, 3D live show, μόνο και μόνο για σας. Για σας δηλαδή τους 50 τυχερούς που ήσασταν τσακάλια και πήρατε τις προσκλήσεις σας. Τρέλα! Πήγες κι εσύ! Τρελάθηκες! Τώρα να δεις τι θα γίνει! Στο επόμενο και δεν ήσουν μόνο εσύ. Έδωσαν το παρόν η Ντέμι, ο Απόστολος Μητρόπουλος, ο Στέλιος Νιάκαρης, ο Στίβ Μιλάτος, ο Αναστάσιος Ράμος. Χόρεψαν όλοι τους σε αυτούς τους καταπληκτικούς χορούς όπου μας παρέσυραν στο κέφι τους και στην τρέλα τους οι Playmen. Αλλά. Όσοι το μετανιώσατε που δεν πήρατε πολύ έγκαιρα τις προσκλήσεις σας και δεν ήσασταν μέσα σε αυτούς τους 50 τυχερούς, έχετε την ευκαιρία να ξαναζήσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία, γιατί είναι μόνο για σας, για πριβέ, το τονίζω. Λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να δείτε από κοντά το επόμενο The Booth, stay tuned, μείνετε Wi-Fi-μένοι ή αλλιώς Wi-Fi-μένοι. Πώς τα λέω, είδες το αγγλικό μου με το ελληνικό μαζί, δηλαδή σκοτώνει και δεν πληρώνει. Λοιπόν, μείνετε κι εσείς συνδεδεμένοι και θα δείτε πραγματικά από κοντά το επόμενο The Booth Party, το Bud Made for Music Project και μπείτε και στη σελίδα της Bud, της μπύρας που ζει μόνο, που φτιάχνεται με τα δικά της όρια για αυτούς που ζουν με τα δικά τους όρια, μα πώς τα λέω έτσι σήμερα. Λοιπόν, δεν θα διαβάσω μηνυματάκια σήμερα, θα τα φυλάξω όλα να δείξω και φωτογραφίες από τις ποζεριές που μου έστειλαν τα λοκόπαιδά μου, τις τα πά. Στα πω που μου έστειλαν κάτι Vogue. Φωτογραφίες. Vogue. Ο Κώστας. Πώς τη λέγανε την άλλη τη φίλη μου. Βεβαίως. Πάρα πολύ. Βεβαίως. Πάρα πολύ φίλη μου έστειλαν μηνυματάκια. Θα τα φυλάξω για το Funny Friday. Γιατί θα έχω και Funny Friday. Άλλος ένα stand-up comedian θα έρθει εδώ στο πλατό του Rockerypool και θα γίνει, παιδιά, χαμός. Θα γίνει πάνικος. Λοιπόν, αλλά δεν τα διαβάζω σήμερα. Θα διαβάσω μόνο ένα. Θα δείξω τη φωτογραφία της φίλης μου της Νεφέλης, της Πίτερας του Local Report, η οποία δεν μου έστειλε ποιηματάκι σήμερα, έτσι για να μην με κακομαθαίνει. Δεν είχε όρεξη σήμερα, μου λέει, για ποιήματα. Αλλά μου έστειλε μια φωτογραφία, ένα λουλούδι, σαν και αυτό που μαδάει η Άτζελα Δημητρίου, Μαργαρίτες να μαδάει και ο Λουκίνες να ρωτάει. Και. Ναι. Και τώρα τι έχει το πρόγραμμα. Βάλε μου αυτό που ξέρεις. Κάνε αυτό που ξέρεις, αυτό που κάνεις πάντα, έτσι. Ωραία. Ένα. Τεστ. Λίγο τα ψηλά αυτιά αυτής. Είμαι έτοιμη να απαγγείλω. Θες να πετάξεις πρώτα. In English. Look at me, Γιώργα. I'd rather be in a deep pain, but waiting for you. Rather than being the top of my job and happiness without you all my life. I haven't seen you in ages. Sometimes I find myself wondering, where are you? Oh no, sorry. Where you are? For me, you will always be 18 and beautiful. And dancing. Away with my heart. Nowhere compares to you.
Καλά. Αυτό κι αν ήταν επίση. Δηλαδή, πραγματικά ώρες-ώρες. Τι ήταν αυτό, ρε Μάντο. Πού τα βρίσκω κι εγώ, ρε παιδί μου. Πού τα βρίσκω. Στο Google. Στο Google. Στο Google. Στο λοιπόν, Google. Λογοπαιδάκια. Αγάπη μου. Το ούφο θα επιστρέψει αύριο στις 2 η ώρα. Το ούφο είναι μόνο από το κεφάλι σου. Το ουρί, λέω. Πού. Αύριο στις 2 η ώρα, σας περιμένω αγάπες μου εδώ, στο Λοκαδίπο, το ενωμένο, το δυνατό. Συντονιστείτε. Αυτό. Συντονιστείτε και σας περιμένω. Σας αγαπώ και σας φιλώ. Να μου προσέχετε. Συντονιστείτε.